Σήμερα είμαστε εδώ σε αυτή την λιτή και μικρή εκδήλωση και σεμνή όπως αρμόζει και στον πολιτισμό. Βέβαια μετά από μια μεγάλη θητεία στον πολιτισμό και στην αρχαιολογία, θεωρώ ότι για τον τόπο μας θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα ερευνούν το ίδιο όπως δώσατε εσείς το παράδειγμα για τον τόπο μας, το οποίο προσφέρατε ανιδιοτελώς θα έλεγα και με πολύ μεράκι και με πολύ ενδιαφέρον για την επιστήμη που διαθέσατε, αλλά και για τον τόπο μας που πραγματικά έγινε αυτό το έργο το σημαντικό που εκτελέσατε εσείς και μέσα από τα γραφτά σας και με τις παρουσίες σας και με το σκεπάρνι και με στη λάσπη που πήγατε, αλλά και αυτό που αφήσετε με αγαπητοί, αλλά και που συνεχίζετε ακόμα και σήμερα από τα Ζηρέλια, τις συγκεκριμένες σας καφές. Και θα αναφερθώ για τα Ζηρέλια, διότι ήσασταν και εσείς μαζί με την Γιώτα Γάμα, αλλά και εσείς ιδιαίτερα που αναδεικνύοντας αυτόν τον τόπο, αναγκάσατε και εμάς να ελευθερωθούμε περισσότερο, να μπορέσουμε να πάρουμε τη Μαγούλα ως δημοτική έκταση, πλέον να την έχουμε, ώστε να τη διαχειριστούμε όπως θα θέλαμε και να μην γίνουν παραπάνω ζημιές από ό,τι είχαν γίνει μέχρι τώρα, αλλά και να εκτελείται πλέον ένα μεγάλο έργο, έτσι ώστε αυτή η περιοχή να αναδειχθεί και να κοιτάσουμε μαζί με τις καμπάνες της αρχαιολογίας και να κάνουμε έναν ωραίο επισκέψιμο χώρο. Ήδη σήμερα, δεν ξέρω αν είστε αναπάνω, έπαθα ότι ξεκίνησαν οι ένας καφές, οι έξι καφές, με την παρουσία της Γιώτα Γάβα, η οποία θα είναι καταλυτική, διότι είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι μόνο για την επισκεψιμότητα, αλλά είναι και για τον πολιτισμό. Και θεωρώ, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτά που είχαν αποσχεθεί σε προφορικό λόγο προς τη Γιώτα Γάμα, ότι το υπόγειο τουλάχιστον για να έχουν το εργαστήριό τους, τους ανήκει. Τουλάχιστον εγώ, με τη βοήθεια που μας έχει κάνει η Γιώτα Γάμα και τη συνεργασία που έχουμε, νομίζω πως ένας χώρος εκεί, για την αρχαιολογική σκαμπάνη, είναι πολύ σημαντικός, αλλά και ως έδρα για την ευρύτερη περιοχή του Αρμυρού, για να διευκολύνουμε τις ανασκαφές όσο μπορούμε και εμείς σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε να βοηθήσουμε τις καμπάνες των αρχαιολόγων μας. Και πέρα από αυτό, είναι και το, πέρα από το τυπικό, είναι και το ουσιαστικό που θέλω να τονίσω εγώ για τη συνεργασία που έχουμε και όχι να μην μείνουμε μόνο στις τυπικές διαδικασίες. Νομίζω πως εκ μέρους όλου του λαού του Αρμυρού είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι μετά την απόφαση που πήραμε να σας κάνουμε επίτιμο δημότη και νομίζω πως αναγνωρίζουμε τις προσφορές. Λοιπόν, θέμα 10. Ανακήρυξε τη κυρία Ζωή Μαλακασιώτη σε επίτιμο δημότη. Απόφαση του κύριος Πρόεδρος εισήγαγε προς συζήτηση το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος είπε στο Συμβούλιο τα κόλπα. Η Δημοτική Αρχή Αλμυρού, αναλογιζόμενη την τεράστια προσφορά στον ευλογημένο τόπο μας της κυρίας Μαλακασιώτη, αποφάσισε να την ανακηρύξει σε επίτιμο δημότη. Η Ζωή Μαλακασιώτη μετράει 35 χρόνια προσφορά στην περιοχή μας, από τα οποία επιλέγουμε να αναφερθούμε ιδιαίτερα στη συμμετοχή της στην έκδοση του οδηγού που περιλαμβάνει τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού, καθώς και την πολύ σημαντική δωρεά της προσωπικής της επιστημονικής βιβλιοθήκης στην Ιστορική Βιβλιοθήκη της Όδρεως, σαν χώρο τιμής στην προσπάθειά της εταιρείας, στην κατεύθυνση καταγραφής της ιστορίας και των παραδόσεων του τόπου μας. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του κ. Δημάρχου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου 1852 του 2010, αποφασίζει ομόφωνα ανακηρύσει επίτιμο δημότη Αλμυρού την αρχαιολόγο κυρία Ζωή Μαλακασιώτη για την τεράστια προσφορά της στην περιοχή μας και στον επιστημονικό της κλάδο. Αυτό είναι το λιγότερο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού με την απόφαση 99 του 11 που αποφασίζει ομόφωνα την ανακήρυξη τη επίτιμη δημότητα του Δημοτικού Μαλακασιώτη για την τεράστια προσφορά στην περιοχή μα και τον επιστημονικό τη κλάδο. Μπράβο. Αυτό είναι το απόσπασμα. Και αυτά είναι από μένα και από το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλμυρού. Θέλω να πω δύο λόγια κοινό. 14 Ιουλίου 2014 είναι για μένα μια ξεχωριστή μέρα. Ο τίτλος
σε επιτήμο δημότη της πόλης του Αλμυρού είναι το στέγαμα της αποσύρωσης που έρχεται στον τόπο αυτό 35 ολόκληρα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Βαγγέλο Χατζηγυριάκο και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πάντα άκουγε με ποτηρινία όλα τα αιτήματά μας και προσπαθούσε πάντοτε με όσο δυνατότητα είχε να τα επιλύσει. Με τη τιμή που μου απονέμεται, απονέμεται τη νίκη στην εφορία μου, η οποία, στην υπηρεσία μου, η οποία μου ανέφερε να διεκπεραιώνω εδώ τις υποθέσεις όχι μόνο τις περιφερειακές, αλλά και τις ελληνικές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Αρχαίας Άλλης. Ευχαριστώ τους στενούς και αφοσιωμένους συνεργάτες μου, τη Βάσο Τηροντήρη, τον Ηλία του Κουτουκέρα, τον Θωμάτο Παπαδογιάννη, τους φύλακες του Μουσείου Αλμυρού, τον Νίκο τον Πρεμέτη, τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Δημήτρη Πρεμέτη, τον Νίκο τον Μπακάλι και τον Σοφοκλή, ο οποίος, επειδή ακριβώς υπερβαίνουν πάντα το καθήκον, δεν είναι εδώ σήμερα για να μην μείνει έστω και μισή ώρα αφήνω από το μουσείο. Ευχαριστώ ακόμα τους εκπροσώπους του Ολλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών, το Ρέιντε Ρέιντες και τον Βλαντιμίρ Τίχη, οι οποίοι ήταν μαζί μου σε αυτές τις έρευνες στην Αρχαία Άλλο. Τέλος, χωρίς να είναι όμως η τελευταία μέσα στην καρδιά μου, θέλω να ευχαριστήσω τη φυλάκτη εταιρεία, τους προέδρους της, τον κύριο Βίκτορα Κοντονάσιο και την κυρία Κοντογιωργάκη, με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά για να κλείνουμε το ερευνητικό έργο πεδίο και να το κάνουμε γνώση για να το εισπράττουν οι γνώστες των αντικειμένων της αρχαιολογικής έρευνας αλλά και οι μη ειδικοί. Δεν στάθηκα όμως τυχερή να δω τον αρχαιολογικό χώρο της άλλης της σκέψης μου. Έγιναν όμως τα βήματα αυτά με τη βοήθεια της υπηρεσίας μου και των προϊσταμένων της κυρίας Τζησίλουλου και της κυρίας Αβρίνου, τους οποίους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, προώθησαν πάντα ό,τι έλεγα και ό,τι τους ζητούσα. Δηλαδή, έγιναν οι απολωτριώσεις σε όλα τα κτήματα τα οποία τα αγόρασε το Ολλανδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Και έτσι τα κτήματα έχουν δηλαδή υπερτηρηθεί όλα όσα είναι προαπαιτούμενα για να χρηματοδοτηθεί το έργο από ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Έγιναν οι απολωτριώσεις των χωρατιών μέσα στα οποία ήταν οι αρχαίες κατοικίες, οι δρόμοι, έγιναν οι ανασκαφές, τις πύλες και στα δίκη. Απολωτριώθηκε ο χώρος ο απαραίτητος για να λειτουργήσει επισκέψιμα, όπως είναι να γίνουν πάρκινγκ, φυλάκια και όλα αυτά. Είχε προβληθεί ακόμα όταν γίνονταν οι εργασίες στον οδικό άξονα Πάτρας Ευζώνων, ώστε να γίνει παρέκκληση σε μικρό περιφερειακό δρόμο, ο οποίος θα οδηγεί κατευθείαν με σήμανση. Βγαίνεις από την Εθνική Οδό των Μεγάλων Ταχυρήτων και μπαίνεις σε ένα παράπλευρο δρόμο για να καταλήξεις τον αρχαιολογικό χώρο της Άλλου για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τον επισκεφτούν. Τέλος, έχει εγκριθεί η προμελέτη της οργάνωσης του χώρου, η οποία δέχτηκε κάποιες διορθώσεις από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Οι διορθώσεις αυτές έγιναν και τώρα αυτή η τελική διορθωμένη προμελέτη περιμένει να περάσει, όσο ήμουν εγώ τουλάχιστον, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και να μπει στη διαδικασία της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Η κυρία Τζησίλογλου και η κυρία Σκαφιδά που είναι κλιματάρχη της χώρας και η κυρία Τζησίλογλου που είναι διευθύντρια της εφορίας αρχαιοτήτων μπορούν, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Κύριε Βλαντιμίρ, αναφέρθηκα σε εσάς στο έργο στο πολυετές έργο και τη συνεργασία την καταπληκτική στον αρχαιολογικό χώρο της Άλλου. Πριν δώσω το λόγο, θα ήθελα ένα χαιρετισμό και από την κυρία Τζησίλογλου, που εκτελέσει τη διαταγάμμα της κοραγιοτήτων και από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Να πω ότι σήμερα πραγματικά θα μείνει ιστορική ημέρα, γιατί θα θυμόμαστε συμπίκτη με την έναρξη των εργασιών των έργων της Ταζερέλια. Οπότε... Και με την Γαλλική Επανάσταση! Ναι, με την Γαλλική Επανάσταση. Άρα σημαντικά και τον άλλο. Διαλέξαμε την κατάσταση με την Γαλλία μας. Αγαπημένη Βασόρια, μεγάλη συγκίνηση, πλέον σε όλες τις εφορίες. Νιώθουμε ότι στο πρόσωπό σου θυμάται και συγγραφέται και το έργο όλης της εκκλησίας.
και όχι μόνο το δικό σου. Γι' αυτό μας προσκυνεί μεγάλη συγκίνηση και σου υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε το έργο σου και θα προσπαθήσουμε να το ενωτήσουμε, να το αυξήσουμε και να είσαι κοντά μας πάντοτε να μας βοηθάς στον επιστημονικό τομέα και σε όλα και να δεις όλα τα οράματά σου να γίνονται πραγματικότητα. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω. Πραγματικά η συγκίνησή μας είναι πάρα πολύ βαθιά. Και σας ευχαριστούμε που μας προσφέρετε αυτή τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη συγκίνηση. Πάμε τα πρόσωπα που μας προσφέρουν. Κύριε Πρόεδρε. Η Φυλάκτης Ευτηρία είναι συγκινημένη καταρχήν και περήφανη, γιατί υλοποιείται σήμερα η αρχική πρότασή της να τύχει η κυρία Μαλακασιώτη με τον τίτλο του επίκαιρου δημότη. Πρέπει να θυμίσω ότι η Φυλάκτης Ευτηρία έχει ανακηρύξει, έχει προτείνει και ανακηρύχθει και επίσης επίκαιρου δημότης ένας άλλος. Κατά τύχη είναι και αυτός αρχαιολόγος. Δεύτερος, δύο αρχαιολόγια. Έχει όλη την ιστορία του Δήμου. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν μπορούσε παρά αρχαιολόγος να κάνει. Επίτιμος Δημότης, συγκινούμε ιδιαίτερα. Θα ήθελα να σταθώ λίγο, να και είμαστε όχι άνθρωποι που όλοι νοιαζόμαστε εδώ, σε εκείνο που είπε η κυρία Μαλακασιώτη, υπήρχε που δεν είδε ακόμα υλοποιήσιμο την επισκεψιμότητα του χώρου της Άδου, ενώ είναι όλα έτοιμα. Τα λέω αυτά μια και έχουμε και τον νέο μας δήμαρχο εδώ πέρα ότι είναι κάτι που πρέπει να το ψάξουμε και να γίνει τελικά αυτό, γιατί μπορεί να υπήρχε και επειδή δεν έγινε επί της υπηρεσίας της, αλλά θα γίνει επί της υπάρξεως της ως επιτήμου δήμου. Το πιο σημαντικό, δεν έχω τίποτε άλλο. Πολλά πολλά συμπεριφέρεια. Αγαπούμε την κυρία Μαλακασιώτη, την αγαπούσαμε, την αγαπούμε, θα την αγαπούμε και θα συνεργαζόμαστε πάντοτε με όλους τους αρχαιολόγους, τους οποίους τους έχουμε ανάγκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Θα ήθελα... Κύριε Σαΐδη, σαν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από εσάς, από την Φυλάκτη εταιρεία, την οποία ήδη έχω συνεργαστεί στο παρελθόν, από την κοινότητα του Τεπαλιά. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο κάνει και οπωσδήποτε υπάρχει μια σημαντικότητα συνεργασία μαζί σα. Και μπορούμε και το θέμα τη ψηφιότητα τη Νέα Άλου, τη Αρχαία Άλου, να το βάλουμε πλέον σε νέε βάσει και να υπάρξει αυτή η ψηφιότητα. Όπω και την κυρία Μαλακασιώτη, είναι γνωστό το έργο το οποίο κάνατε. Η σημερινή τελετή είναι μια λυπή τελετή, αλλά με πολύ αγάπη, με πολύ μεγάλο σεβασμό, αποτελείται ένα πρότυπο τη αρχαιολογία στην περιοχή μα και εύχομαι και οι συνεχιστέ στο πρόσωπο του δικό σας να δούνε αυτό που κρατάει τις ρίζες μας. Πιστεύω λοιπόν σε μια τέτοια περιοχή που με τόσο πολύ μεγάλη ιστορία έχουμε ανάγκη την αρχαιολογία. Έχουμε ανάγκη την αρχαιολογία όχι μόνο ως ανάδειξη κάποιων στοιχείων, αλλά και τη διδαχή στα παιδιά του σχολείου να μάθουν ότι τα Ζηρέλια είναι η περιοχή του βασιλιά Θάματα, του Βρίξου, της Έλλης, του Ρευκαλίων, την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους. Στην Όρτη, τον Αχιλέα, τον Ιόλα, έχουμε πάρα πολλούς ιστορικούς ήρωες στην περιοχή μας, όσο κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος και κανένα άλλο βουνό. Όλοι που μπορεί να αισθάνεται περήφανος για τους 12 θεούς. Εμείς έχουμε την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους στην Νότη, έχουμε επίσης και τον Έλληνα, την Οθρίδα, πολλούς αρχαίους. Θεωρώ πολύ σημαντικό το έργο. Πάρα πολύ σημαντικό το έργο της αρχαιολογίας στην περιοχή μας. Υπάρχει συνεργασία, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και όχι στο βαθμό μοναχά των Ζηρελιών. Πολλά πράγματα. Το μυαλό μας είναι ανοιχτό. Θα συνεχίσουμε την ίδια προσπάθεια του κ. Χατζηκυριάκου και εμείς, προσπαθώντας πάντα, έτσι είναι και η ιστορία μας, ότι ο επόμενος Δήμαρχος δεν είναι καλύτερος από τον προηγούμενο. Οι πράξεις και το χρονικό διάστημα της θητείας του αποδεικνύουν το καλύτερο ή το χειρότερο. Εμείς φιλοδοξούμε. Θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Η πόρτα θα είναι ανοιχτή από την 1η Σεπτεμβρίου που αναλαμβάνω, γιατί σήμερα μιλάω με την ιδιότητα του εκλεγμένου Δημάρχου, αλλά την ιδιότητα κυρίως του Δημοτικού Συμβούλου. Σεβόμαστε τους θεσμούς και σίγουρα θα συνεχίσουμε το έργο της αρχαιολογίας που είναι σημαντικό. Η κυρία Μαλακασιώτη, που πει την δημότης, δεν χρειάζεται να χτυπάει την πόρτα. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα και ούτε λίγο δήμαρχος μπορεί να κάνει και στη θέση του Δημάρχου. Έχει πολύ μεγάλες αρμοδιότητες και έτσι είναι και αυτό ακριβώς μεταφορικά το αναφέρω αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι κατανοητό να τα περισσότερα ακριβώς. Έχουν μια οικειότητα και να δεχτείτε από τη δική μου την πλευρά σε ευχαριστή του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και θα ήθελα από την πλευρά της Φυλάκτου
για ένα μεγάλο κομμάτι, έχουμε κάνει κάποιες σκέψεις, κάποιες ιδέες και έχουμε συζητήσει για ένα βιβλίο της Φιλάρχου Εταιρείας, το οποίο θα αποτελεί πλέον και ένα δώρο του Δήμου Αλληλεγγύης στο κάθε σημαντικό επισκέπτη που θα έρθει στην περιοχή μας, ένα κεφάλαιο στο οποίο θα αναφέρεται την προσπάθεια, τη δουλειά και τη σκαπάνη της κυρίας Μαλακασιώτου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.